Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πότε πρέπει να επιλέξουμε για την αποτίμηση φέρουσας ικανότητας στην ελαστική δυναμική ανάλυση και γιατί. Στην περίπτωση που έχει εξασφαλιστεί τουλάχιστον ικανοποιητική SAT, μπορεί να πραγματοποιηθεί ανελαστική ανάλυση pushover, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από μια ελαστική ανάλυση χρονοϊστορίας, όταν η επιρροή των ανώτερων ιδιομορφών είναι σημαντική. Διαφορετικά, αρκεί για την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας να εκτελεστεί η ανελαστική ανάλυση pushover. Στο FESPAR, ο έλεγχος ανώτερων ιδιομορφών εκτυπώνεται στο τεύχος αποτελεσμάτων τόσο σε μορφή πινάκων όσο και γραφικά από την έκδοση 7.1.064 και μετά. Στην περίπτωση που το κτίριο είναι ευαίσθητο σε ανώτερες ιδιομορφές, διεξάγονται όλοι οι έλεγχοι και με τις δύο μεθόδους, ενώ επιτρέπεται μία αύξηση κατά 25% των τοπικών δικτών M ή του καθολικού δίκτυου Q αντίστοιχα. Η τελική λόγη ανεπάρκειας θα είναι η δυσμενέστερη συνολικά και από τις δύο αναλύσεις. Όταν η στάθμη αξιοπιστίας δεδομένων είναι χαμηλή, προκειμένου να αποφασίσουμε αν θα προχωρήσουμε αποκλειστικά με αποτίμηση με ελαστική ανάλυση χρονοϊστορίας ή με συνδυασμό χρονοϊστορίας και pushover, σύμφωνα με τον Κανεπέ, πρέπει να γίνει έλεγχος των προϋποθέσεων εφαρμογής της ελαστικής ανάλυσης χρονοϊστορίας. Για την εφαρμογή της ελαστικής ανάλυσης, πρέπει το κτίριο να είναι μορφολογικά κανονικό, σε κάτωψη και τομή, είτε βάση του Ευρωκώδικα 8.1, είτε βάση Κανεπέ. Εφόσον δεν είναι μορφολογικά κανονικό, πρέπει ο δείκτης ανεπάρκειας λάμδα κάθε πρωτεύοντος στοιχείου να είναι μικρότερος του 2,5. Ανεξαρτήτως της ισχύως των συνθηκών εφαρμογής, επιτρέπεται για τους σκοπούς της αποτίμησης μόνο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν ουσιώδεις βλάβες, η εφαρμογή της δυναμικής ελαστικής ανάλυσης, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να αυξηθεί ο συντελεστής ασφαλείας προσομοιώματος ΓΣΔ κατά 0,15. Στην περίπτωση που υπάρχουν βλάβες στο φορέα ή όταν πρόκειται για μελέτη ανασχεδιασμού, πρέπει να γίνει πειραματική τεκμηρίωση των αντοχών για να εξασφαλιστεί η στάθμη αξιοπιστίας δεδομένων τουλάχιστον ικανοποιητική.